Στη δημοσιότητα έδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τα νεότερα στατιστικά στοιχεία για την εισρωή των μεταναστών στην Ελλάδα, στην οποία καταγράφεται το πλέον αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Στην κάρτα που παρακολουθείτε αναγράφονται οι συλληφθέντες, μη νόμιμοι μετανάστες και διακινητές από αστυνομικές και λιμενικές αρχές κατά τα έτη 2006-2015. Ενώ αμέσως μετά στην επόμενη κάρτα αναγράφεται ο αριθμός των συλληφθέντων μη νόμιμων μεταναστών για παράνομη είσοδο και παράμονή στη χώρα από αστυνομικές και λιμενικές αρχές το πρώτο 7μηνο του 2015 και το πρώτο 7μηνο του 2014 συγκριτικά. Για να γίνει αντιληπτό τι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, οι Τούρκοι στέλνουν καθημερινά σε σχέση με άλλες χρονιές τον τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο αριθμό παράνομων μεταναστών που διέρχονται τη χώρα τους και εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα διακίνησης που δρούν στην Τουρκία και εδράζονται στην Κωνσταντινούπολη και τα μικρασιατικά παράλια. Ενώ από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βρει έναν πρόθυμο εταίρο που, όσο και να ζητά βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καταλήγει να κάνει τη δουλειά για αυτούς και απλά να περιορίζεται σε σταγόνες χρηματοδότησης. Μόνο που αν δεν γίνει όντως ευρωπαϊκό, το πρόβλημα παραμένει ελληνικό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτουν την παντελή δυσχέρεια στην προστασία των θαλασσίων συνόρων μας και την τουρκική προκλητικότητα, μόνο το 7μηνο του 2015 έχουν εισέλθει στην Ελλάδα 156.726 παράνομοι μετανάστες, όταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα είχαν εισέλθει μόλις 32.070 και όλο τον χρόνο 77.000 περίπου. Ακόμη περιμένουν εντωμεταξύ ελληνικές αρχές την ευρωπαϊκή επαναχρηματοδότηση τουλάχιστον για τη σύντηση αυτών των ανθρώπων που από τις αρχές του καλοκαιριού την σταμάτησαν οι Ευρωπαίοι εταίροι και το χρεοκοπημένο κράτος πασχίζει με δεκάδες προβλήματα να καλύψει και να παίξει τον ρόλο του φράγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πρωτοφανές για τα ιστορικά προηγούμενα ανθρώπινο τσουνάμι που η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό στη Μέση Ανατολή. Στις επόμενες κάρτες αναγράφονται οι συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες για παράνομη είσοδο και παραμονή στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα το 7μηνο του 2014 και το 7μηνο του 2015 αντίστοιχα. Ενώ στην επόμενη κάρτα αναγράφονται οι συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα ανά μήνα προερχόμενων από την Τουρκία για τα έτη 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015. Η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων προέρχεται άλλωστε από τις εμπόλεμες ζώνες που οι Δυτικοί έχουν προκαλέσει σε Αφγανιστάν και Συρία και τα κυκλώματα της Τουρκίας, εκμεταλλεύοντας το έπαρκρο όχι μόνο για να πλουτίσουν διακινώντας αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και χρησιμοποιώντας τους για να προκαλέσουν πρόσθετα προβλήματα στην Ελλάδα. Τα νούμερα, μάλιστα, για τις επαναπροωθήσεις που δεν κοστίζουν και λίγα χρήματα στο ελληνικό κράτος προκαλούν ευθυμία όταν αναδεικνύουν πως την πλειονότητά τους αφορούν λαούς των Βαλκανίων που την άλλη μέρα από αυτήν της απέλασης είναι πάλι εδώ. Ο φράκτης του Εύρου για πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ήταν αναγκαίος, αλλά από την άλλη αυτόματα μετέφερε το πρόβλημα στα παντελώς ανοχήρωτα νησιά και όχι μόνο εκτόξευσε κατακόρυφα το κόστος των περιπολιών, αλλά και το κατέστησε παντελώς αδύνατο να επιφέρει αποτελέσματα μπροστά σε αυτό το ανεξέλεγκτο κύμα καθημερινής εισρωής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αντίστοιχες εικόνες παρατηρούνται και κάθε Κυριακή στο λιμάνι της Καβάλας και στον σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ από εκατοντάδες μετανάστες οι οποίοι επιβιβάζονται από το πλοίο της γραμμής προκειμένου να ταξιδέψουν για την συμπρωτεύουσα, την Θεσσαλονίκη και από εκεί και μετά να βγουν από την Ελλάδα με προορισμό κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την εισρωή των εκατοντάδων αυτών μεταναστών και στην πόλη της Καβάλας σχολιάζει στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ και ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, Παναγιώτης Τσεντεμεΐδης, ο οποίος αναγκάζεται κάθε Κυριακή να βάζει επιπλέον δρομολόγια για την Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Τσεντεμεΐδη, τα τελευταία Σαββατοκύριακα έχει παρατηρηθεί αυξημένο κύμα μεταναστών και στην πόλη της Καβάλας, οι οποίοι αποβιβάζονται από το πλοίο της γραμμής και επόμενος προορισμός είναι ο σταθμός του υπεραστικού ΚΤΕΛ προκειμένου να εκδώσουν ένα εισιτήριο για Θεσσαλονίκη και από εκεί και μετά έπειτα συνέχεια. Η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ πώς αντιμετωπίζει αυτή την αυξημένη ροή μεταναστών αλλά και του επιβατικού κοινού εν ώψη φυσικά του καλοκαιριού που διανύουμε? Όπως και σε άλλα δρομολόγια και σε άλλες ίδιες περιπτώσεις, σε υπεράριθμους επιβάτες ή πληρότητα η οποία καλύπτει το 100% και καλούμαστε να καλύψουμε τη μεταφορά, έτσι και κάθε Κυριακή περισσότερο, δεν είναι συνέχεια με όλα τα πλοία που έρχονται στο λιμάνι,
κάθε Κυριακή περισσότερο, δηλαδή το πρωινό δρομολόγιο που έρχεται, έρχονται περίπου στους 200 με 300 λαθρομετανάστες. Αυτοί, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν τάση φυγής προς Ευρώπη, είναι ο σταθμός Μακεδονία και από εκεί θέλουν να περάσουν Σκόπια, Σερβία και ούτω καθεξής μέχρι που να φτάσουν στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε έτοιμοι, όπως σας είπα και προηγουμένως, σε κάθε περίπτωση να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Για μας, γνωρίζετε καλά, είναι ένα καλό έσοδο, όπως πιστεύω και για την πόλη, γιατί να θυμηθούμε ένα ρητό το οποίο λέει «και ο αέρας να περάσει από τον είτε λαθρομετανάστη είτε τουρίστας, κάτι θα αφήσει». Έτσι λοιπόν, κάθε Κυριακή έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, θέλω να σας πω, στα δρομολόγια τα κανονικά, τα συγκεκριμένα. Εμείς καλούμαστε να βάλουμε επιπλέον δρομολόγια, τα λεγόμενα έκτακτα δρομολόγια, να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Μάλιστα. Την περασμένη Κυριακή δηλαδή αναγκαστήκατε να βάλετε επιπλέον δρομολόγια. Ναι, βέβαια. Είχε στα 5-6 δρομολόγια, τα έκτακτα, τα οποία αναχωρήσαν μέχρι τις 12 η ώρα. Μάλιστα.